Ναι, χτες είχαμε μια συνάντηση με την ΟΑΗ και ζητήσαμε ανάμεσα στα άλλα να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο ιστορικό των ασθενών που έρχονται στα οδοντιατρία. Ναι. Δυστυχώς ακόμα δεν τα καταφέραμε. Προσπαθήσαμε να από χρόνια το ζητήσαμε αυτό. Το θεωρούμε σημαντικό γιατί έρχονται άτομα τα οποία είναι με καρδιοπάθειες. Μπορεί να έχουν προβλήματα, παίρνουν φάρμακα, διάφορα φάρμακα. Εμείς δεν ξέρουμε αν πρέπει να σταματήσουμε τα φάρμακα τους πριν κάνουμε τη θεραπεία που προβλέπεται ή αν πρέπει να αλλάξουμε τα φάρμακα. Είναι σημαντικό, είμαστε γιατροί και είμαστε οι μόνοι γιατροί που δεν μπορούμε να δούμε το ιστορικό του ασθενή. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Οι άλλες ειδικότητες, ας πούμε ο καρδιολόγος έχει πρόσβαση στο ιστορικό του ασθενούς για να μπορεί να κάνει οτιδήποτε ή βασίζεται σε ό,τι του πει εκείνη την ώρα ο ασθενής. Δεν μπορεί να βασίζεσαι σε ό,τι σου πει ο ασθενή για πολλού λόγου. Υπάρχουν ασθενεί καταρχήν που δεν γνωρίζουν εάν ποια φάρμακα παίρνουν. Μπορεί να είναι να παίρνουν 10-15 φάρμακα. Δεν μπορεί να τα γνωρίζει όλα. Εμείς οφείλουμε να τα γνωρίζουμε από πριν, να γνωρίζουμε τις παρενέργειες τους και να γνωρίζουμε αν πρέπει να τα τροποποιήσουμε ή να τα σταματήσουμε Ναι. πριν να έρθουν να κάνουν θεραπεία στο οδοντιατρείο. Ναι, βέβαια, θα σου πει, φαντάζομαι ότι το αιτιολογικό είναι ότι το γεσί προσφέρει ένα καθαρισμό. Άρα ο καθαρισμός δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη θεραπεία, άρα γιατί να έχετε πρόσβαση. Όχι. Και ακόμα και ο καθαρισμός, αν ένα άτομο παίρνει αντιπηκτικό, το οποίο αντιπηκτικό πρέπει να σταματηθεί διότι διαφορετικά μπορεί να έχω αιμορραγίες ακόμα και με τον απλό καθαρισμό, μπορεί να του προκαλέσω εγώ σοβαρές αιμορραγίες. Μάλιστα. Άρα χρειάζομαι να γνωρίζω, αν μη τι άλλο, τα σημαντικά. Γιατί και μπορεί να μην μπορεί ο ίδιος να μου τα αναφέρει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα τα προσωπικά του ασθενή για άλλους λόγους, για ιατρικούς λόγους. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο αυτό που ζητούσαμε χτες από τον ΟΑΗ. Χτες πήγαμε και ζητήσαμε, όπως προβλέπετε σε όλο τον κόσμο, και δεύτερο καθαρισμό τον χρόνο για να προλάβουμε προβλήματα σοβαρά. Και ζητήσαμε και ακόμα να κάνουμε ακτινογραφίες και πάλι στα πλαίσια του νόμου. Ο νόμος λέει πρόληψη στην οδοντιατρική. Και ζητήσαμε ακόμα ακτινογραφίες, ζητήσαμε Μάλιστα. φθοριώσεις στα παιδιά. Είναι θέματα που μας ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια. Πάντως διαβάζουμε εδώ ότι και οι ίδιοι ασθενείς αμελούν να επισκεφτούν τους οδοντιάτρους για τον ετήσιο δωρεάν καθαρισμό που προβλέπεται στο Γενικό Σύστημα Υγείας και προσφέρεται από αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και είναι και μια καλή ευκαιρία, να σας διακόψω, ο καθαρισμός, το ξέρουμε καλά, είναι μια καλή ευκαιρία για τον οδοντίατρο να εντοπίσει και τυχόν άλλα προβλήματα που υπάρχουν στα δόντια για να μπορέσει να συστήσει θεραπεία. Πολύ ωραία τα λέτε, διότι υπάρχουν αρκετές ασθένειες που έχουν σαν πρώτο σύμπτωμα, ίσως και μόνο σύμπτωμα, στο στόμα. Ασθένειες όπως ο ομαλός λιχίνας, ασθένειες ο λίπος, ασθένειες οι οποίες μπορούμε εύκολα εμείς οι οδοντίατροι να τις δούμε, ακόμα και για καρδιοπάθεια μπορούμε να δούμε συμπτώματα στο στόμα ή αν έχει πόνο αριστερή κάτω γνάθο και να βοηθήσουμε τον ασθενή. Άρα χρειαζόμαστε, αν είναι δυνατόν, ο δεύτερος καθαρισμός θεωρείται από τις διεθνείς ομοσπονδίες, θεωρείται ότι είναι μέσα στα πλαίσια. Οι δύο ακτινογραφίες που ζητάμε να κάνουμε στους ασθενείς είναι για να προλαβαίνουμε προβλήματα τεριδόνας. Δηλαδή, αν βγάλω μια ακτινογραφία σήμερα, μπορεί ο ασθενής να μην πονά καθόλου, αλλά να τον προστατεύσω από μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί Ναι. να με ένα χρόνο να πάει για ενδοδοντική θεραπεία. Τώρα, κλείνοντας, δώστε μας και δύο συμβουλές για καλή στοματική υγιεινή. Η ζάχαρη, ας πούμε, είναι λίγο θάνατος, έτσι, για τα δόντια. Η ζάχαρη είναι θάνατος και για τα δόντια και για την γενικότερη υγεία. Ναι. Όσο πιο λίγη ζάχαρη βάλουμε στο στόμα, τόσο περισσότερο χρόνο τα δόντια μας θα είναι υγιή και άσπρα. Άλλο. Αλλά επιπλέον, πέρα από αυτού, πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα βούτσισμα με φθοριούχα οδοντόκρεμα. Το βράδυ να χρησιμοποιούμε και το οδοντικό νήμα και αν είναι δυνατόν και στοματόπλημα με φθοριούχο υλικό στο στόμα. Αυτό βοηθάει να έχουμε γερά δόντια για πολλά πολλά χρόνια. Και το πιο σημαντικό, να μάθουμε τα παιδιά από τις πολύ πολύ μικρές ηλικίες να κάνουν όλα αυτά που λέτε. Όλα αυτά και αυτό ζητάμε και τη φθορίωση να την επεκτείνουμε, γιατί η φθορίωση βρέθηκε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μέθοδος να μην έχουν προβλήματα οι ενήλικες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εδώ στο στούντιο, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Δήμαρχος Στροβόλου. Υπερήφανος Αριανός. Σε χαιρετώ, αγαπητέ Χρήστε. Καλώς τον, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Εμείς είμαστε καλά. Εσείς πώς τα πάτε? Πώς πάει η προεκλογική για τις δημοτικές? Δεν γνωρίζω πώς πάει η προεκλογική, γιατί δεν έχω ξεκινήσει η προεκλογική.
Καλά, όλοι ετοιμάζονται, εσύ τίποτα. Ο καθένα μπορεί να ετοιμάζεται, αλλά εγώ έχω, αγαπητέ Χρήστο, δουλειά να επιτελέσω. Mm-hmm. Είμαι δήμαρχο Στροβόλου, εκλεγμένο. Οπότε, ως την τελευταία μέρα τη ιδία μου, πρέπει να είμαι εκεί, ναι, να παλεύω για το καλό νούμενο συμφέρον του Δήμου μα. Γι' αυτό ακριβώ τον λόγο, προχθέ την Δευτέρα, κάναμε δημοσιογραφική διάσκεψη για να